Να περάσουμε στην τελευταία Κυριακή. 27 Αυγούστου η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από την 1η Κορυνθίους Επιστολή, 15ο κεφάλαιο, στίχη 1-11. Γνωρίζω δε εμείν αδελφοί του Ευαγγέλων, ο Ευαγγελισσά μην μην, ο και παραλάβετε, ενώ και εστίκατε, διού και σώζεστε, τίνει λόγο Ευαγγελισσά μην ημίν, ή κατέχετε, εκτός ημί εκεί επιστεύσατε. Παρέδωκα γάρι μήνε πρώτη, ο και παρέλαβον, ότι Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς. Και ότι τάφη και ότι γύρθε τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ότι όφθη και φά ήταν τις 12. Έπειτα όφθη επάνω 500 αδερφοί σε φάπαξ, εξών οι πλοίους μένουσιν έως άρτη, την έσδε και κοιμήθησαν. Έπειτα όφθη Ιακώβο, ήταν της Αποστόλης πάσιν. Έσχατον δε πάντων ως περί του εκτρώματι όφθηκα μη. Εγώ γαριμή ο ελάχιστος των Αποστόλων, ως ουκ εμή κανός καλείστε Απόστολος, διότι δίωξα την Εκκλησία του Θεού. Χάρητη δε Θεού ημί ο ημί, και χάρις αυτού είσαι με, ουκ ενή εγενήθη, αλλά περισσότερον αυτό πάντων εκοπίεσα, ουκ εγώ δε, αλλά χάρις του Θεού ή συνεμή. Είτε ουν εγώ, είτε εκείνη, ούτω κηρύσουμε και ούτως επιστεύσατε. Εδώ σε αυτή την περικοπή θέλω να κάνω τρία σχόλια. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι ο Απόστολος Παύλος με τέσσερα ρήματα γράφει το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Απέθανε, ετάφη, αναστήθηκε, εφανερώθηκε. Το ότι ετάφη αυτό δείχνει ότι πράγματι ο Χριστός απέθανε επάνω στο Σταυρό. Το ότι εφανερώθηκε αυτό δείχνει ότι πράγματι αναστήθηκε ο Χριστός. Έτσι με τέσσερα ρήματα ο Παύλος γράφει το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο Παύλος γράφει τις εφανίσεις του Χριστού στους Αποστόλους. Στο 6 στίχο λέγει και ο Παύλος ότι ο Χριστός φανερώθηκε μια φορά σε μια ομάδα που ήταν παραπάνω από 500 πιστοί, που οι περισσότεροι ζουν αυτή τη στιγμή που σας γράφω την επιστολή μου. Μερικοί όμως και κοιμήθηκαν. Δεν λέγει πέθαναν, αλλά εκοιμήθηκαν. Που σημαίνει ότι σύμφωνα με την Αγία Γραφή, όπως έχω τονίσει και άλλη φορά, ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος και ο θάνατος ένας μεγάλος ύπνος. Στη συνέχεια ο Παύλος γράφει ότι τελευταία από όλους τους Αποστόλους φανερώθηκε ο Χριστός και σε μένα το έμβριο, το έκτρωμα, διότι εγώ είμαι ο τελευταίος από όλους τους Αποστόλους, ο οποίος δεν είμαι άξιος να ονομαστώ Απόστολος, διότι εδίωκα την Εκκλησία του Θεού. Ναι, δεν είμαι άξιος να ονομαστώ Απόστολος. Χάρητη όμως του Θεού είμαι και εγώ, αυτός που είμαι. Είμαι δηλαδή και εγώ Απόστολος. Όχι με τη δική μου χάρη, αλλά με τη χάρη του Θεού που εδόθηκε σε μένα. Και χάρις του Θεού που εδόθηκε σε μένα δεν εδόθηκε με μέτρον, αλλά με αυθονία, και έγινα ο μεγαλύτερος και ο φλογερότερος Απόστολος του Χριστού. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι ο Παύλος γράφει τα εξής. Είτε εγώ ο Παύλος, είτε οι άλλοι Απόστολοι, το ίδιο και το αυτό Ευαγγέλιο κηρύττουμε. Και όπως εμείς οι Απόστολοι κηρύττουμε, έτσι και εσείς επιστεύσατε. Εάν εμείς οι Απόστολοι κηρύττουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, πώς υπάρχουν, αν είναι μεταξύ σας, μερικοί άπιστοι που λένε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, ότι αν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, είναι κούφιο, ψεύτικο το κήρυγμά μας, ψεύτικη είναι και η πίστη σας. Έπειτα, εμείς οι Απόστολοι
παρουσιαζόμαστε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι μαρτυρήσαμε κατά του Θεού, ότι ανέστησε τον Χριστόν, τον οποίον δεν τον ανέστησε, αν υποθέτουμε ότι οι νεκροί δεν θα αναστηθούν. Διότι αν οι νεκροί δεν θα αναστηθούν, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, μάταια είναι η πίστη σας. Και αφού αναφέρει αυτά εδώ, ο Παύλος βγάζει ένα συμπέρασμα και λέγει, άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απόλλοντο. Και αυτοί που είχαν την ελπίδα για την Ανάσταση του Χριστού και για την δική τους Ανάσταση, και αυτοί που πέθαναν με την ελπίδα ότι θα αναστηθούν, χάθηκαν. Η εν τη ζωή ταύτη λυπικότητα εσμέν εν Χριστώ μόνον, ελενότερη πάντων ανθρώπων εσμέν. Ότι εάν σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο έχουμε την ελπίδα στον Χριστό, είμαστε οι πιο χαμένοι, οι πιο αξιολύπητοι άνθρωποι του κόσμου. Νην είδε Χριστός εγίγελται εκ νεκρών από αρχή των και κοιμημένων εγέννητων. Αλλά όχι, λέγει ο Παύλος. Τώρα ο Χριστός αναστήθηκε. Είναι ο πρώτος που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και όπως ο Χριστός αναστήθηκε, έτσι και εμείς θα αναστηθούμε μια μέρα. Και τελειώνοντας, ήθελα να πω και τα εξής, ότι ο Παύλος γράφει στη συνέχεια πώς θα αναστηθούν τα σώματά μας. Και τέλος, αγαπητοί Απόστολοι, ήθελα να παρακαλέσω τους αγαπητούς τελετιατάς να διαβάσουν αυτό το κεφάλαιο. 15ο κεφάλαιο 1ης Κορινθίους έχει 58 στίχους, νομίζω ότι θα ωφεληθούν πάρα πολύ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Με αυτό κλείνουμε και αυτή την εκπομπή και απομένουν άλλες 2 εκπομπές ως το τέλος του χρόνου. Να είμαστε καλά, να μας έχει ο Θεός καλά. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.